Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 7 του μηνός. Είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να δούμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφία η οποία έχει τις εικόνες που θυμίζουν σκηνές αποκάλυψης στην κεντρική Ελλάδα, στον νομό Καρδίτσας, στον νομό Μαγνησίας. Εικόνες οι οποίες έρχονται όμως και από το κέντρο της Αθήνας και δείχνουν ότι αυτό το περίφημο το επιτελικό κράτος, το οργανωμένο και το ικανό να αντιμετωπίζει καιρικά φαινόμενα, είναι αδρά όταν αυτά εκδηλωθούν. Είναι μια ιστορία που μοιάζει με ένα παραμυθάκι από εκείνα της Χαλιμάς. Εικόνες καταστροφής, θυμωμένοι κάτοικοι, η τοπική αυτοδιοίκηση του Βόλου να είναι και υβριστική απέναντι στην πολιτική ηγεσία της χώρας, διότι έχουμε εγκλωβισμένους ανθρώπους, αγνοούμενους, δεν υπάρχει τροφοδοσία και δεν υπάρχουν και συνεργεία για να μπορέσουν να μαζέψουν από τις στέγες των σπιτιών τους που έχουν ανέβει για να σωθούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο και συνολικό ρεπορτάζ. Σημειώστε ότι έχει αναβληθεί η επίσκεψη και η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε πολλά χωριά στο Δήμο Παλαμά, οι άνθρωποι βρίσκονται πάνω σε στέγες ή σε υψηλότερα σημεία, ζητώντας βοήθεια, αφού το νερό έχει φτάσει σχεδόν στα κεραμίδια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ζητηθεί παρέμβαση από τις ένοπλες δυνάμεις, την ΕΜΑΚ, ενώ ζητούνται και ελικόπτερα για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι νωρίς σήμερα εστάλει μήνυμα από το 112 στον Παλαμά Καρδίτσας, που ζητούσε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από το χωριό. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στην ΕΡΤ, η στάθμη του νερού είχε ξεπεράσει τα 3 μέτρα. Εδώ ήταν κάμπος και έγινε θάλασσα. Στο Μέγκα μίλησε και κάτοικος του Παλαμά Καρδίτσας, αναφέροντας ότι από τις 4:20 τα ξημερώματα της Πέμπτης, τα νερά ξεκίνησαν να μπαίνουν στον Παλαμά. Από τις 4:20 έχουν μπει τα νερά στον Παλαμά. Αυτή τη στιγμή με όλη τη γειτονιά βρισκόμαστε σε μια υψηλή οικοδομή. Έχω 1,5 μέτρο νερό στο σπίτι μου μπροστά, στα 300 μέτρα έχω εγκλωβισμένους μια γυναίκα και έναν ανάπηρο άνθρωπο, με τον οποίο δεν έχω επικοινωνία. Η γυναίκα είναι μέχρι τη μέση στο νερό και σήκωσε τον άνδρα στο κεφάλι της για να αναπνέει. Δεν μπορούμε να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους. Ξεκινήσαμε πληθώχτιστες κατασκευές και κρεμίζονται. Περνούν νερά μέσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 14 άτομα από τη γειτονιά που έχουμε μαζευτεί. Υπαρχικά ο κύριος Τάσος. Η εικόνα στην πόλη της Καρδίτσας είναι καλύτερη, αλλά άρχισε να βρέχει και πάλι καταρακτοδός, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. Βοήθεια, πνιγόμαστε. Κάθε λεπτά ακούω σπίτι να γκρεμίζεται, είπε με τη σειρά της κάτοικος του Παλαμά, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ίδιο είναι το σκηνικό και στη μεταμόρφωση Καρδίτσας, με το νερό να έχει φτάσει μέχρι τις στέγες των σπιτιών, με τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στις οικίες τους, κάνοντας έκκληση για βοήθεια. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το ορμητικό νερό έχει παρασύρει ολόκληρα σπίτια στο πέρασμά του, με τη βροχόπτωση να συνεχίζει αυτή την ώρα. Μιλώντας το πρωί στον Sky, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι τα καιρικά φαινόμενα ήταν έντονα, καθώς όπως είπε, σε 2-24 ώρα έβρεξε τόσο όσο σε ένα χρόνο. Σωτήριο εργαλείο το 112, είπε η κυρία Κεραμέως. Μέχρι χθες ανέφερε ότι είχαν απεγκλωβιστεί περισσότερα από 417 άτομα που κινδύνευαν, χαρακτηρίζοντας σωτήριο εργαλείο το 112, χάρη στο οποίο έχουν σωθεί χιλιάδες πολίτες από τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Στην κατεύθυνση αυτή, απειλεί την έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες της πολιτικής προστασίας και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το μήνυμα από το 112. Αναφορικά με τις ζημίες, η κυρία Κεραμέως ανέφερε πως θα ξεκινήσει σύντομα η καταγραφή τους και θα δοθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις κατά τα πρότυπα των πρόσφατων πυρκαγιών. Σχετικά με την κατάρρευση των υποδομών από την κακοκαιρία, όπως νέων δρόμων, η Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα εξεταστεί άμεσα τι συνέβη υπό το πρίσμα των καιρικών συνθηκών που ζούμε, ώστε να δοθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις. Νεκρός βρέθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της 5ης 7 Σεπτεμβρίου από άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ, καταπλακωμένος από φερτά υλικά σε περιοχή του Δομοκού, ο 49χρονος κτηνοτρόφος από το Πετρωτό που αγνοούταν. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σε σημείο που είχε καταστεί δύσβατο και απροσπέλαστο από τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χήμαροι. Ο 41χρονος είχε φύγει νωρίς το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του για να φροντίσει τα ζώα του πριν εκδηλωθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και από τότε δεν είχε δώσει ίχνη ζωής. Δυστυχώς, οι φόβοι των δικών του ανθρώπων επαληθεύτηκαν και αναζητήσεις έληξαν με τον τραγικότερο τρόπο.
Η απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση και ο απεγκλωβισμός πολιτών από τις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και η προστασία των κρίσιμων υποδομών. Αυτό ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συνταχτών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι εστιασμένο στο βορειοανατολικό τμήμα της Καρδίτσας, με όλους τους δομούς της Θεσσαλίας να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό μαζί με τη συνδρομή του στρατού είναι στο πεδίο, δρώντας σύμφωνα με τα σχέδια Ξενοκράτης και Δάρδανος 2. Προσωπικό και μέσα έχουν διατεθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως και χώρος φιλοξενίας πολιτών, στις εγκαταστάσεις της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί, 5 μηνύματα του 112 εστάλησαν στην ευρύτερη περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων για απομάκρυνση των πολιτών από υπόγειους και ισόγειους χώρους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων, σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πυροσβεστικά οχήματα λόγω της μεγάλης στάθμης νερού είναι δύσκολο να προσεγγίσουν. Γι' αυτό οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με τις ομάδες ορμητικών νερών και τους δίτες της 1ης, της 2ης, της 4ης, της 5ης, της 6ης και της 8ης ΕΜΑΚ προσπαθούν με ελέγχους να διασχίσουν τα λιμνάζοντα νερά και να επιχειρήσουν, ενώ τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέγγισης των πλημμυρισμένων περιοχών λόγω των κεραυνών που προκαλεί η καταιγίδα. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η πυροσβεστική έχει από την Τρίτη δεχθεί περίπου 5.000 κλήσεις, τη στιγμή που προτεραιοποιούνται οι επεμβάσεις σε περιπτώσεις ευπαθών ατόμων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. 750 συμπολίτες μας έχουν απεγκλωβιστεί στη Θεσσαλία. Ο αριθμός των απεγκλωβισμένων σε όλη την επικράτεια είναι 820. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από σήμερα το απόγευμα και να μειωθεί η στάθμη των υδάτων, τα οποία σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας υπερβαίνουν τα 2 μέτρα, ώστε να υπάρχει ευκολότερη δυνατότητα επέμβασης των σωμάτων ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε ότι παρά τα εκτεταμένα ζητήματα στον ομό Μαγνησίας, το 86% πήρε ρεύμα εντός του πρώτου 24ωρου. Στην Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Φάρσα, αλλά και τη Λαμία έχουν αποκατασταθεί σε ένα τμήμα του συζημίες. Οι εργασίες των συνεργείων του ΔΔΕ θα προχωρήσουν πάντοτε ανάλογα με τις εκδηλώσεις της κακοκαιρίας σε αυτές τις περιοχές. Οι δυνάμεις για την αποκατάσταση του δικτύου σε Σκιάθο και Νότιο Πύλιο ενισχύονται με υλικά και προσωπικό να είναι καθοδόν. Στο Νότιο Πύλιο υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στο σύνολο του οδικού δικτύου και παραμένουν εκτός τάσης ορεινοί και παραλιακοί οικισμοί να αντιστοιχούν σε 1.800 καταναλωτές. Στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου παραμένουν εκτός τάσης περίπου 16 υποσταθμοί, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου σε 2.000 καταναλωτές. Στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, τα βίντεο που έχουν αναρτήσει διάφοροι πολίτες από τις περιοχές που έχουν πληγεί, δείχνουν αυτή την απίθανη ξεφτύλα του οργανωμένου κράτους, το οποίο δεν έχει μπορέσει να προβλέψει τις αναγκαιότητες καθαρισμού ρήθρων, χυμάρων και όλων εκείνων των δικτύων απορροής των οβρίων υδάτων. Είναι μια εικόνα πραγματικά αποδομητική για το κράτος και για το όποιο αφήγημα περιοργανωμένου και επιτελικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι η συγκλονιστική ιστορία του 36χρονου. Η δολοφονία επί της ουσίας, διότι αυτό είναι, και μάλιστα με έναν υπουργό, ο οποίος να αναγκάζεται σήμερα να ζητάει συγγνώμη και να λέει ότι λίγο πολύ παρεξηγήθηκαν αυτά τα οποία είπε, διότι όπως υπογράμμισαν στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, ακόμη και εμπειρότατοι της ναυτοσύνης, ο κύριος Βαρβιτσιώτης στην πραγματικότητα εξομοίωσε θήτη και θύμα. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα ηχηρό γεγονός, την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, της πλειοκτήτριας εταιρείας. Μπορεί ο Υπουργός να μην παραιτήθηκε, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε την αξιοπρέπεια αυτής της κίνησης, αν και δεν ήταν στο πλοίο. Πάμε να δούμε όμως και κάτι το οποίο είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Λωρίδης, που σε ένα τελείως διαφορετικό αφήγημα από τον κ. Βαρβιτσιώτη, είπε ότι ελέγχονται και ευθύνες των λιμενικών οι οποίοι ήταν εκεί και όφυλαν να γνωρίζουν, να δράσουν και να αντιδράσουν. Περισσότερα κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ. Δεχτή έκανε την 5η 7/9 την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Group Σπυρίδωνα Πασχάλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά την χτινοδία που στήγησε τη ζωή του 36χρονου Αντώνη το βράδυ της 3ης 5/9 στο λιμάνι του Πειραιά. Η διοίκηση του ομίλου της Attica, στον οποίο υπάγεται η Blue Star Ferries, προχωρά σε κινήσεις εκτόνωσης της έντασης μετά το περιστατικό που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο για την απανθρωπιά των μελών του πληρώματος του Blue Horizon.
αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί εντελώς άδικα και με τρόπο αδιανόητο η ζωή ενός νέου ανθρώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group εκφράζει την οδύνη του και απευθύνει τα ειλικρινά συλληπιτήρια και τη συγγνώμη του στην οικογένεια και τους φίλους του εκλειπώντος. Παράλληλα και ανεξαρτήτως της δικαστικής διερεύνησης, δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του εκλειπώντος με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ομίλου. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος και αυτό μας έχει στιγματίσει όλους βαθύτατα. Ξεκινά άμεσα με εγγύηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετοχών, διερευνημένη σε βάθος έρευνα και με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ποτέ ξανά δεν θα παραβιαστούν από κανέναν οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα του ομίλου μας. Δεσμευόμαστε επίσης ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα αξιοποιηθούν για τις αναγκαίες τομές και αλλαγές, σε όποιο επίπεδο και με όποιον τρόπο χρειαστεί. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε σήμερα δεχτή την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κυρίου Σπυρίδωνα Πασχάλη, σημειώνεται. Την Τετάρτη τους απαγγέλθηκαν βαρύτατες κακουρηματικές κατηγορίες. Εις βάρος του άνδρα του πληρώματος που έσπρωξε τον 36χρονο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, που τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο και επικίνδυνη παρέβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Εις βάρος των δύο άλλων μελών του πληρώματος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, που τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο καπετάνιος του πλοίου κατηγορείται για επικίνδυνη παρέμβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Αδίκημα επίσης που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Οι βαρύτατες αυτές κατηγορίες τιμωρούνται έως και με ισόβια κάθεξη. Διατάχθηκε επίσης επίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία για τις ευθύνες του λιμενικού σώματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε λιμενικό στο σημείο και τι έκανε όταν το πλοίο Blue Horizon εκτελούσε απόπλου, αφήνοντας αβοήθητο τον 36χρονο Αντώνη. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Πειραιά για τον Αντώνη. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το πρωτοφανές αυτό έγκλημα. Εκτός από το Ηράκλειο, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και σε Άγιο Νικόλαο, τόπος καταγωγής του εκλειπώντος, και στον Πειραιά. Πορεία διαμαρτυρίας έγινε χθες και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Η πορεία πέρασε μεταξύ άλλων και από την πύλη του λιμανιού, μπροστά από την οποία είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις. Η πορεία ολοκληρώθηκε στο σημείο εκκίνησης. Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Άγιος Νικόλαος για το χαμό του 36χρονου Αντώνη Καριώτη, στο λιμάνι του Πειραιά, που έχασε τη ζωή του αφού τον έσπρωξαν μέλη του πληρώματος από την Μπουκαπόρτα. Ο αδικοχαμένος Αντώνης ήταν ένας άνεργος νέος που δύσκολα τα έβγαζε πέρα και βοηθούσε όποιον το ζητούσε, δίχως αντάλλαγμα. Πάλευε για μια μπουκιά ψωμί και είχε πάντα το χαμόγελο ανεξήγητα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του παρά τα όσα πέρναγε. Σύμφωνα με άνθρωπο που τον γνώριζε, η καλοσύνη του ήταν τέτοια που, όπως τονίζεται στην ανάρτηση του φίλου του, ίσως και να χαμογελούσε ακόμα και την ώρα που αποχαιρετούσε τον σκληρό και άδικο κόσμο μας. Την Παρασκευή, η κηδεία του αδικοχαμένου. Αύριο Παρασκευή, 8/9, θα γίνει η κηδεία του 36χρονου Αντώνη, που έχασε τη ζωή του όταν το πλήρωμα του Blue Horizon τον έσπρωξαν στη θάλασσα, ενώ επιχειρούσε να ανέβει στο πλοίο στο λιμάνι στον Πειραιά. Σύμφωνα με το Νέα Κρήτη, η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στον Άγιο Νικόλαο στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός του 36χρονου Αντώνη θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 π.μ. μεσημβρίας. Ευθύνες και στο λιμενικό φαίνεται να επιρρύπτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε ό,τι αφορά το συμβάν στον Πειραιά και τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη, ο οποίος σπρώχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά από τον κατεβασμένο καταπέλτη του πλοίου, όσο αυτό πραγματοποιούσε τον απόπλου του. Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Βουλή, ξεκαθάρισε ότι στο στόχαστρο της δικαιοσύνης έχουν μπει και οι ευθύνες των κρατικών αρχών. Κάποιοι υπάλληλοι του λιμενικού δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Όταν ολοκληρωθούν τα απορίσματα, θα τα πληροφορηθούμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη θλίψη του και τον αποτροπιασμό του για την απώλεια ζωής που έγινε με αδιανόητο τρόπο και η οποία κλονίζει τα πιστεύω και τις αξίες που έχουμε για την ανθρώπινη ζωή. Σημείωσε δε ότι η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργήσε ταχύτατα, έφερε πίσω το πλοίο και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό για να σχολιάσουμε αυτά τα οποία πολλές φορές δεν υπάρχουν και λέξεις να τα σχολιάσεις και να τα προσεγγίσεις. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα Σπύρο. Εσύ έχεις πάρει και μια εικόνα, δυνατή εικόνα, της καταστροφής στην Καρδίτσα και στην Μαγνησία, καθώς πλημμύρισε για μια ακόμη φορά σήμερα η Αθήνα. Οι εικόνες που μας έρχονται από το μοναστηράκι είναι εικόνες της απόλυτης κεφτήλας του κράτους και αν προσθέσεις δίπλα σε αυτό, αυτό το οποίο είδαμε στον σταθμό του Ευαγγελισμού ή τα ποτάμια να τρέχουν στην Αθήνα, κάθεσαι και αναρωτιέσαι και σκέφτεσαι αυτός ο κύριος Μπακογιάννης
που έχει μια ευθύνη. Αυτός ο κύριος που τον απέσαιναν τελευταία στιγμή, ο κύριος Πατούλης και οι αρμόδιοι της πολιτικής προστασίας δεν είχαν αντίληψη καθαρισμού φρεατίων, ρήθρων, χυμάρων και όλων των συστημάτων απορροής των οβρίων υδάτων. Σε αυτά τα οποία λες δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ναι, αλλά εδώ είναι μισό λεπτό. Εδώ δεν παραιτείται κανείς. Δεν ντρέπεται κανείς και δεν παραιτείται κανείς για... Αντίθετα θα προσέθετε ότι οι μετεωρολόγοι για πολλές ημέρες πριν τη συγκεκριμένη νεροποντή προειδοποιούσαν για την επερχόμενη καταιγίδα. Σωστά. Άρα εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι έπρεπε να έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Και χαίρομαι που χρησιμοποιείς μια σωστή έκφραση, επερχόμενη. Διότι τότε, όταν μιλούσαν οι μετεωρολόγοι, ήταν επερχόμενοι. Ναι, ναι, επερχόμενοι σημαίνει ότι έρχεται με αρνητικό φορτίο απέναντι σε μια κοινωνία. Διότι στους νεολογισμούς μας και στην αγραμματοσύνη μας έχουμε οικειοποιηθεί λέξεις και έννοιες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Σπύρο. Δεν έχουμε επερχόμενες εκλογές, έχουμε ερχόμενες εκλογές. Αυτές που έρχονται. Εδώ η καταιγίδα επέρχεται, έχει αρνητικό φορτίο, είναι καταιγίδα. Εγώ χθες το μεσημέρι αποκλείστηκα στην Ελλάδα. Χαμοστέρνας. Καταλαβαίνεις, κεντρικός δρόμος, διασταύρωση Μισυγκρού. Το βίντεο όμως από μπροστά από τον Ευαγγελισμό, στάση Ευαγγελισμού του μετρό, δηλαδή σε κεντρικό σημείο των Αθηνών, με το βίντεο το οποίο έπαιξε, όταν βλέπαμε συμπολίτη μας να παρασύρεται από τα νερά. Ναι, στην Αθήνα μέσα. Αυτό είναι κέντρο Αθήνας. Κέντρο Αθήνας, κέντρο πρωτεύουσα της χώρας. Σοκ και οργή επίσης προκαλούν τα βίντεο που έρχονται στο φως από την Καρδίτσα. Ναι, την απόλυτη όπου το σύνολο των χωριών του κάμπου είναι κάτω από το νερό, από την έντονη βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή εδώ και δύο ημέρες. Και αγνοούνται, αγνοούνται άνθρωποι. Οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα ήταν ενημερωμένοι από τους μετεωρολόγους. Σε πολλά χωριά στο Δήμο του Παλαμά οι άνθρωποι βρίσκονται πάνω σε στέγες, στα υψηλότερα σημεία ζητώντας βοήθεια. Καθώς το νερό ξεπερνά το 1,5, τα 2 και τα 3 μέτρα. Τρία μέτρα, Γιάννη. Τρία μέτρα. Οι κάτοικοι τους νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά, ζητούν βοήθεια. Από το κράτος, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ζητούν νερό, φως, τηλέφωνο, τα φάρμακα. Και η κερδοσκοπία, Γιάννη, στο απόγειό της, καταγγελίες για 5 ευρώ την εξάδα το νερό. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε πια, όχι με μια κοινωνία η οποία έχει δικαίωμα προοπτικής και μέλλοντος, αλλά μια κοινωνία καταδικασμένη να βιώσει μια βαθύτερη κρίση και ίσως και μια συντριβή. Και τον ΠΕΟ να απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, τον Δήμαρχο του Βόλου, και να του λέει τι ήρθατε να κάνετε εδώ. Τι ήρθατε να κάνετε, κύριε Πρωθυπουργό, εσείς μαζί με τον Δήμετρο, κύριο Κικίλια, υπουργό, παρακαλώ πάρα πολύ, υπουργό πολιτικής προστασίας, τον άνθρωπο ο οποίος σε τοπικό επίπεδο κόφευε για τις αναγκαιότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διαλύθηκε το νοσοκομείο, έφυγαν 20 γιατροί, και ο κύριος αυτός υπουργός τουρισμού, ο οποίος εμπόδιζε τους φορείς της Κέρκυρας να πούν στον κύριο Πρωθυπουργό ότι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχετε κάνει τίποτε σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκατε στην τοπική πραγματικότητα. Σπυρό, πρέπει να προσθέσουμε και το εξής. Είναι αποκαλυπτικά ότι αυτά που συμβαίνουν, Γιάννη, όμως. Τώρα πλήττονται, επλήγησαν και το χειμώνα του 2020-2021 από μια άλλη καταιγίδα που έχει το όνομα Ιαννός. Τι να πω, μετά τον Ιαννό έγινε ανέργα, Σπυρό. Δόθηκαν συγκεκριμένα. Μετά τον Ιαννό ήρθε ο Μπάλος, Γιάννη μου. Και ακόμη σήμερα. Και τώρα ο Μπάλος έκανε καταστροφές στην Κέρκυρα. Ναι. Και ακόμη σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, το περίφημο επιτελικό κράτος μας κλείνει το μάτι κοροϊδεύοντάς μας. Θα σου πω ένα πράγμα, διότι το ξέρεις. Μιλάμε για ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό μνημείο, μία από τις αταξιών της πόλης της Κέρκυρας. Η περίφημη πηγή, παύλα Στέρνα, παύλα κομμάτι του αρχιτεκτονικού περίκοσμου του οικισμού Κομπιτσίου, με απότερο χρόνο δημιουργίας τους χρόνους της Βενετοκρατίας. Καταστράφηκε. Υποσχέθηκε η Μενδώνη, υποσχέθηκε η Ιδραίου, υποσχέθηκαν οι παράγοντες. Κοφού καμπάνα και λαλή, κοφού και θυμιατίζει. Δηλαδή, ποιο επιτελικό κράτος, για Καρδίτσα. Λοιπόν, έγιναν έργα μετά τον Ιαννό. Αυτά τα έργα έγιναν για να επιδιορθώσουν τις ελλείψεις
των υποδομών που υπήρχαν πριν τον Ιαννό. Ναι. Και τώρα μετά από τη συγκεκριμένη καταιγίδα, τη σημερινή, λέμε αυτά τα έργα δεν διόρθωσαν τίποτα. Απολύτως. Δεν πρόσθεσαν τίποτα. Απολύτως. Αντίθετα, καταστράφηκαν οικίες, χάθηκαν ζωές, καταστράφηκε παραγωγή, γιατί ο Θεσσαλικός κάμπος, μην ξεχνάς, ότι παράγει πολλά πράγματα. Πίνωσε το βολόνα της Ελλάδος, Γιάννη. Ακριβώς. Φαντάζεσαι τώρα τι αποζημιώσεις θα ζητηθούν, πόσο θα αντέξει αυτή η ελληνική οικονομία. Έτσι, ακριβώς. Και πόσο θα πάει η τιμή στο ροδάκι. Διότι, Γιάννη μου, αυτός ο λαός, ο οποίος κατά εκατοντάδες ή κατά και χιλιάδες επεφημούσε τον Μακαρέζο, στα θυμίζω, τον Πατακό, τον Παπαδόπουλο, ξαφνικά συνειδητοποίησε τη δημοκρατική του καταγωγή και κατά χιλιάδες έτρεχε να χειροκροτήσει τον απελευθερωτή από την Χούντα, Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Πρεσβύτερο. Μετά μεταμορφώθηκε με μια κατεύθυνση στο σοσιαλιστικό ιδεώδες, μετά στο νεοορθόδοξο τρόπο σκέψης κτλ. Και αυτός ο λαός, Γιάννη, αντί να έχει συνείδηση, παιδεία, αγωγή, συμπεριφορά στις αναγκαιότητες που τον αφορούν, υπακούει στο περίφημο που λέμε εμείς στα δικά μας νησιά, σφάξε μαγά μου να γιάσω. Δηλαδή, Γιάννη μου, εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο τι. Να διαφοροποιηθείς. Γιατί δεν πιστεύω ότι η ψήφος που δόθηκε τόσο στο Μάη όσο και τον Ιούνιο αντιπροσωπεύει την θέληση της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Απλώς αντιπροσωπεύει τη θέληση μιας σχετικής πλειοψηφίας, καθώς εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν δεν αντιπροσωπεύουν την ολότητα της κοινωνίας. Ωραία, αλλά αυτό είναι το σύστημά μας, Γιάννη. Αυτό είναι το σύστημά μας. Είναι αντιπροσωπευτικό και είναι δημοκρατικό. Αυτοί πήγαν να ψηφίσουν και η πλειοψηφία ψήφισε τον Μητσοτάκη. Οι οποίοι αποφεύγουν να δώσουν κάποια συγκεκριμένη ελπίδα στις νέες. Τώρα, Γιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη θα μιλήσει για τους κατοίκους της Ροδόπης. Διότι ο νομός Ροδόπης, που έβγαλε δεύτερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο νομός που έζησε πέρσι την απόλυτη καταστροφή, τη μεγάλη καταστροφή, πιο σωστά διορθώνω, τώρα έζησε την απόλυτη, στο δάσος της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή σε έναν από τους μεγάλους εθνικούς δρυμούς της Ευρώπης. Και εκεί υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης, υποσχέθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, υποσχέθηκε το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πάρει μέτρα, θα δημιουργήσει πολιτικές, θα πάρει μέτρα προστασίας. Και φέτος έχουμε την απόλυτη καταστροφή του δάσους της ευρύτατης περιοχής που διατρέχει τρεις νομούς. 950.000 στρέμματα καϊκάν. Και κανείς δεν παρετήθηκε, Γιάννη. Σάββατο που έρχεται, ο κύριος Κυριάκος Μητσοδιάκης θα ανέβαινε στο Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Τι να πει από το Βήμα. Επειδή δεν έχει τίποτα να πει, προφανώς. Είδες ότι ανέβαλε τη συγκεκριμένη άνοδο εις τη συμπρωτεύουσα. Θα μπορούσε να επισκεφτεί και τις πληγήσεις περιοχές, να πάει και στη Θεσσαλονίκη, να μην γίνει πανηγύρι, αλλά να πάει για να δώσει την δέσμευσή του μπροστά στην ελληνική κοινωνία για ό,τι μα πρέπει Γιάννη, να κάνει μου, ξέρεις αυτό ότι το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα που έχουμε. Εσύ και εγώ και που έχουμε κάνουμε πολλά προβλήματα, Σπύρο. Έχουμε καταγράψει μια αλαζονία, διότι κερδίζοντας ο Μητσοτάκης, τον θυμάσαι σε εκείνο εκεί το περίφημο βάρθρο με τι καμάρι περπατούσε και με τι επίδεικνε τη λιγερή κορμοστασιά του στους οπαδούς, στη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας που πήγε να τον χειροκροτήσει. Εσύ ο ίδιος είπες, γιατί τα παρακολουθείς ενδελεχώς και με ουσιαστικό τρόπο, ότι αυτά τα οποία είπες στις προγραμματικές δηλώσεις είχαν να κάνουν και με το επιτελικό κράτος, με την προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού, την αντιπυρική προστασία της χώρας. Όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την έννοια κράτος, οργανωμένη κοινωνία που πληρώνεις, πληρώνω, ώστε να μας προστατεύει και να μας συνδράμει την ώρα της ανάγκης. Και πάνω σε αυτά τα οποία λες. Πού είναι. Πού είναι. Να θέσουμε ένα ερώτημα. Εάν ένα επιτελικό κράτος, έτσι όπως παρουσιάζεται, δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει μια μεγάλη βροχόπτωση, μια καταιγίδα θα έλεγα, θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει την καταιγίδα την οικονομική που έρχεται σε αυτό το χειμώνα? Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αντιπαλότητα της Τουρκίας με συμμάχους το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κατά ψέματα. Καλό βράδυ, Γιάννη μου, είπες πολλά. Το ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με το μέρος της Τουρκίας. Καληνύχτα, Σπύρο μου. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, όπου φαίνεται να υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν θα γίνουν εκλογές την Κυριακή, καθώς η Ελλάδα θρηνεί
πονά. Υπάρχουν διάφορες συγκεκριμένες πληροφορίες για θύματα από την φυσική αυτή καταστροφή, από την πλημμύρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα δεδομένα τα οποία αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο παράγοντας Κασελάκης έχει φέρει μεγάλες αναταραχές στη Κουμουνδούρου με διαρκείς αιχμές και κόντρες που τον συμπεριλαμβάνουν με πιο πρόσφατη αυτή με τον Σοκράτη Φάμελο, τον ενεργεία μεταβατικό πρόεδρο του κόμματος. Το πρόγραμμα του κ. Κασελάκη στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ είναι αμυγός προεδρικό, με μορφή και συναντήσεις που ταιριάζουν μόνο σε ενεργεία πρόεδρο κόμματος, κάτι που αποτελεί φυσικά έναν ανίκιο παραγωνισμό ενεργεία πρόεδρου. Θεσμικά αυτή την περίοδο την αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσωπεί ο κ. Φάμελος, ο οποίος ως πρόεδρος δηλαδή του κόμματος, κάτι που αν δεν ξέρει, όφιλε να ξέρει ο διεκδικητής κ. Κασελάκης. Εν συνεχεία και πέρα από τις προσωπικές αιχμές που ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργούν σε κάθε περίπτωση ένα κλίμα τεταμένο στην αξιωματική αντιπολίτευση, η είσοδος του κ. Κασελάκη στην κούρσα της διαδοχής και ειδικά με τον τρόπο που έγινε, ανέτρεψε και τους συσχετισμούς στην εκλογική διαδικασία. Πριν την είσοδο του Στέφανου Κασελάκη στην διεκδίκηση της Προεδρίας, η Έφη Αχτσιόγλου οδηγούσε την κούρσα και ήταν σχεδόν έτοιμη να κόψει το νήμα του 50-1%, πιθανόν και από την πρώτη Κυριακή. Η παρουσία όμως του κ. Κασελάκη αλλάζει τα δεδομένα και έχει ως φέρει ως πιο σίγουρο το σενάριο της δεύτερης κάλπης την επόμενη Κυριακή για την ανάδειξη Προέδρου στο κόμμα. Επιπλέον, ο Στέφανος Κασελάκης φαίνεται πως θα φέρει ένα καινούριο κόσμο στα μητρώα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που, εφόσον συμβεί σε μεγάλο σχετικά βαθμό, θα φέρει αλλίωση της συσπήρωσης των συνυποψηφίων του. Κάτι που μπορεί εν τέλει να αλλάξει πολλά από τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα για το ποιος προηγείται και ποιος έπεται. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή είναι το μεγάλο στοίχημα στην Κουμουνδούρου. Ο στόχος δεν προσδιορίζεται με αριθμούς από τους υποψήφιους, που είναι λογικό για να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, έχοντας την εικόνα των 420.000 μελών που ψήφισαν για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία και των 270.000 που ψήφισαν στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί ότι λιγότεροι από 300.000 ψηφοφόροι θα ήταν ένα πλήγμα στην παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, στο πολιτικό στερέωμα. Το γνωρίζουν οι υποψήφοι και τα όργανα. Αυτός είναι ο λόγος που η μεγάλη συμμετοχή είναι ο πρώτος στόχος. Η βασική καμπάνια του κόμματος με την ονομασία «Συμμετέχω» τα λέει όλα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το δελτίο μας. Μένουμε στα θέματα της σχετικής ειδησιογραφίας. Αυτή την φοβερή εικόνα, αυτό το έγκλημα στο λιμάνι του Πειραιά, σχολίασε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης. Πάμε να δούμε ακριβώς τι είπε μιλώντας στο Start. Την εγκληματική ενέργεια μελών του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon που στήχησε μια ανθρώπινη ζωή καταδίκασε ο βουλευτής Κερκύρας, υπεύθυνος νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης, εκφράζοντας παράλληλα λύπη αλλά και οργή για την εγκληματική και βάρβαρη ενέργεια, όπως τη χαρακτηρίζει, μελών του πληρώματος. Μαζί με συναδέλφους του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Αυλονίτης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για πράξεις και για παραλήψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Έχει πληγεί ουσιαστικά ο πυρήνας των ηθικών μας αξιών. Των πολιτικών αξιών θα πω σε λίγο. Στο μυαλό μου γίνεται μια σύγκριση μεταξύ του γεγονότος στην Πύλο πριν από δύο μήνες, που 600 περίπου άνθρωποι είναι στο βυθό της Μεσογείου, με τον άνθρωπο αυτόν, τον 36χρονο που σκοτώθηκε, τον σκότωσαν με απάνθρωπο τρόπο. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας πώς ήταν με τους 600, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας πώς είναι με τον έναν. Εγώ δίνω μια εξήγηση, γιατί πολύ χάρηκα, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, μετά από τόση λύπη. Χάρηκα με τα αντανακλαστικά της κοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, πλην μερικών, ήταν καταδικαστική, ανεξάρτητα πολιτικού ή κομματικού χρώματος, για τα συμβάντα. Για το πολύ νεκρό ναυάγιο των 600 ανθρώπων δεν ήταν έτσι. Και αυτό που οφείλεται σε επικοινωνιακούς λόγους. Αν υπήρχαν βίντεο, αν δημοσιοποιούνταν τα βίντεο, πώς πνίγηκε, πώς βυθίστηκε αυτό το καράβι και πώς πνίγηκε ο αριθμός 600 ανθρώπων, συνανθρώπων μας, στην Πύλο, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας θα ήταν αντίστοιχα με αυτό που συνέβη με αυτόν που σκοτώθηκε, τον σκότωσαν στον Πειραιά. Αντίθετα, στο λιμάνι του Πειραιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πριν δημοσιοποιηθούν τα δύο ιδιωτικά βίντεο που τα πήραν επιβάτες, ανέφεραν ότι γλίστρησε και έπεσε ο Αντώνης. Παραπάτησε ο Αντώνης. Αγνώρισαν πλήρως ότι σπρώχτηκε ο Αντώνης, δολοφονήθηκε ο Αντώνης. Δείτε λοιπόν και τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος συντέριαξε, συμψήφισε
το θύμα με τους θύτες. Και ακόμα είναι υπουργός ναυτιλίας. Αυτό είναι το παράδειγμα που δίνει η κυβέρνηση και εδώ είναι η πολιτική διάσταση που ανέφερα προηγούμενα. Αντί να τον διαολοστείλει τον υπουργό του, ο οποίος έπληξε με τον τρόπο αυτό την νοημοσύνη των Ελλήνων, αλλά κυρίως και τη λογική τους, γιατί όλοι είδαν το βίντεο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Αναμετριέται η κοινωνία μας με τις ηθικές αξίες και ο ελληνικός λαός έχει παραδόσεις ναυτοσύνης. Αν έχουμε αυτόν τον πολιτισμό που διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, οφείλεται στα νερά της θάλασσας που επικοινωνούσαμε εδώ και 4.000 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό μετριέται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, μετριέται η κοινωνία μας, μετριέται το πολιτικό σύστημα. Και ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε χθες να είχε παραιτήσει τον υπουργό του. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Γεωργιάδης είναι μαζί μας μέσω του προγράμματος Skype. Ο κύριος Κώστας Γεωργιάδης είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Εκπροσωπεί την παράταξη εκείνης, η οποία δεν συμμετέχει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, μειώντας υποψήφιος, ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τα πρόσωπα τα οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Το λέω ίσως περιπεκτικά από ένα σημείο και μετά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ. Διότι η αλήθεια είναι πως αν είσαι, λέει, δήμαρχος ή περιφερειάρχης, έχεις τη δυνατότητα για τα θέματα της αρμοδιότητάς σου να βγαίνεις όσες φορές θέλεις. Αν είσαι όμως ένας νέος άνθρωπος, υποψήφιος δήμαρχος, έχεις την δυνατότητα μόνο 2 φορές. Αυτό ως διαδικασία, ως απαγόρευση εννοώ, δεν είναι κάτι το οποίο τελικά τι θα σέβει αυτό που λέμε δικαίωμα μιας ίσης παρουσίασης όλων εκείνων και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων που έχουν πρόταση για τους τόπους που ζουν, κατοικούν και θέλουν να τους δουν, ελπίζω, σε μια καλύτερη κατάσταση. Θέλω ένα σχόλιο από σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα μέσα του νησιού να μπορέσουν να βγάλουν έστω και μία φορά, όχι δύο, όλους τους υποψηφίους των συνδυασμών τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι υποψηφοί και συνεπώς νομίζω ότι έχετε μια πολύ μεγάλη δυσκολία εσείς οι δημοσιογράφοι να μπορέσετε να καλύψετε όλο αυτόν τον αριθμό ανθρώπων οι οποίοι κατεβαίνουν στις εκλογές. Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βγει και να το μάθει η κοινωνία, ειδικά αν είναι νέος. Είναι μια πραγματικότητα αυτή την οποία βιώνουμε όσοι τέλος πάντων έχουμε ασχοληθεί με τα κοινά. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι ήταν και το 19, έτσι ήταν και το 14, έτσι ήταν και το 28. Ναι, αλλά δεν αλλάζει. Τελικά μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο, κύριε Γρηγοριάδη, τώρα έχετε μια εμπειρία εσείς, διότι δεν ήσασταν δημοτικό σύμβουλο σε όλη την τετραετία, διότι κάνατε ένα ρολόι στην παράταξή σας, θητεία ενός έτους, για το ξεκίνησε ο επικεφαλής της παράταξης και υπήρξε μια σκυταλοδρομία. Με ίσως τον κύριο Μαγιολαδίτη να θέλει να παραμείνει λίγο περισσότερο, αλλά εκεί η Γενική Συνέλευση χαμογελάται, αλλά ξέρετε μερικές φορές αναρωτιέμαι και σκέφτομαι πόσο τελικά προπομπός πολιτικού ήθους υπήρξε ο περίφημος Τσιριμόκος. Το ξέρετε, γιατί και ιστορία σπουδάζετε, σε εκείνη την δύσκολη χρονιά του 1960, μάλλον στη δεκαετία του 60, που δίδαξε ένα νέο πολιτικό ήθος. Λέω λοιπόν, αυτό δεν είναι τελικά ένα σύστημα το οποίο δεν δίνει πραγματικά ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, και το οποίο πολιτικό σύστημα κοιτάζει με νύχια και με δόντια να το κρατήσει πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε. Να το κρατήσει εν δυνάμει περίκλειστο, φοβούμενοι την δυνατότητα του λόγου, της παρέβασης και της απήχησης νέων δυνάμεων, νέων προσώπων. Θα συμφωνήσω απολύτως με αυτό το οποίο λέτε. Ειδικά σε αυτή την αναμέτρηση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η κάθοδος στις εκλογές. Δηλαδή ο νόμος Βορύδη με την ενσωμάτωση των τοπικών κοινοτήτων, των ψηφοδελτίων των τοπικών κοινοτήτων στα δημοτικά ψηφοδέλτια, υποχρεωτικά σε ανάγκαζε να πας σε ψηφοδέλτια μαμούθ, σε ψηφοδέλτια γίγαντες, για να μπορέσεις να κατέβεις. Και γι' αυτό, αν θέλετε, έχουμε και με έναν αποδεκατισμό των δημοτικών παρατάξεων του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που από 10 πέφτουν στις 5. Και αν θέλετε και ένα πολιτικό σχόλιο,
Οι τέσσερις στις πέντε έχουν και κομματικό χρωματισμό, δηλαδή από πίσω τους υπάρχει είτε άμεσα είτε έμεσα η στήριξη ενός κόμματος, και μία μόνο, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι παρότι και αυτή έχει χρώμα, μπορεί να δηλώσει ανεξάρτητο ότι δεν έχει κάποιο χρήσμα ή κάποια στήριξη. Ναι. Όλες δεν έχουν, διότι αν εννοείται ότι το Πασόκ Κινάλ υποστηρίζει τον κύριο Μεταλλινό, θα σας πω ότι είσαστε μακράν της πραγματικότητας. Κύριος Μεταλλινός βρίσκεται στον πολιτικό χώρο αυτό, αλλά το Πασόκ Κινάλ έχει παρουσιάσει σήμερα μια διαλυμένη εικόνα, όχι ενός κόμματος δομημένου και ικανού τρίτης πολιτικής δύναμης, καθώς οι άνθρωποι του έχουν κινηθεί προς μύριες όσες κατευθύνσεις. Επομένως, μην βάζουμε σφραγίδες. Θέλω έτσι, δεν, στη δική μου ανάγνωση. Δεν να μπει σφραγίδα, αλλά θεωρώ ότι το ψηφοδέλτιο του κ. Μεταλλινού είναι μικρή κοινωνία. Νομίζω ότι απαρτίζεται κυρίως από ανθρώπους που ανήκουν στο συγκεκριμένο χώρο και υπήρξε έστω και στο τέλος και προς το τέλος μια αν θέλετε, έμεση στήριξη ανθρώπων του κόμματος προκειμένου να κατορθώσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο. Καλά έκαναν. Δεν το κατακρίνω. Καλό είναι καλά, να έχουμε αμυγές κομματικό, αμυγές κομματικό είναι μόνο της κυρίας Δρή, την οποία την είχαν πέμπτη επιλογή και στην πραγματικότητα της έφτιαξαν ένα ψηφοδέλτιο ακόμη και με τεροδημότες. Δηλαδή όλη η εικόνα εκεί, δηλαδή είναι συμπληρωματική της εικόνας ενός κόμματος μη δομημένου, μη ικανού σε μια συγκρότηση να διεκδικήσει και πολιτικά και κοινωνικά τη θέση που πήρε στις εθνικές εκλογές. Δεν ξέρω αν δεν έχετε άλλη ανάγνωση. Θα συμφωνήσω ότι πράγματι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι πείτε μου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο χθες δεν έγινε και είδα σήμερα τον κύριο Μεταλλινό, τον είδα σε δηλώσεις του, οι οποίες έπαιξαν σε ραδιόφωνα κυρίως, να είναι πολύ θυμωμένος. Η πρόσκληση ήταν κατεπίγουσα, αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης είπαν ότι δεν νομιμοποιείστε, κύριε, να κάνετε κατεπίγουσα συνεδρίαση. Εσείς τι θέση είχατε στο όλο θέμα? Κύριε Τζινιάτη, είχαμε τακτική συνεδρίαση χθες, όπου μας έφεραν 53 θέματα, ξεκινώντας το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8. Θέματα τα οποία κάποια έπρεπε να γίνουν μονοθεματικά δημοτικά συμβούλια για κάτι από αυτά, όπως παραδείγματος χάρη το ΣΒΑΚ, η περιβόητη κυκλοφοριακή μελέτη δηλαδή, για την οποία ακούμε τόσο καιρό. Θέλεις μέρες να το συζητήσεις και να έχεις διαβουλευτεί πριν και με την κοινωνία από ένα σημείο και μετά. Βεβαίως. Ή το νούμερο 4 θέμα, το οποίο ήταν το Διεθνές Φεστιβάλ, το οποίο όλη η αντιπολίτευση το έχει ζητήσει ως θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί σε μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο. Πέραν αυτών των δύο σημαντικών ζητημάτων, υπήρχε και μια σωρία άλλων θεμάτων τα οποία ήρθαν ως έκτακτες επιχορηγήσεις σε σωματεία και συλλόγους, τα οποία είχαν καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα. Δηλαδή, πηγαίναμε να χρηματοδοτήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο συλλόγους οι οποίοι έχουν τροφοδοτήσει με υποψηφίους το ψηφοδέλτιο της Δημάρχου, της κυρίας Ιδραίου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζω ξεπερνούσε τα σκάμενα. Ενημερώθηκε ο πρόεδρος, δηλαδή τηλεφώνησε το μεσημέρι της θεσινής μέρας. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, λέτε ότι είχαμε συλλόγους οι οποίοι ταυτίζονται λίγο πολύ στην αυτοδιοικητική δυναμική της σημερινής πλειοψηφίας και επομένως ήρθε. Μπορείτε να μας πείτε έτσι, η πρόταση για ποια σωματεία ήταν, αν έχετε την ημερήσια διάταξη? Τι έχουν για να καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή σήμερα, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το Μουσείο Καποδίστρια παίνεται. Όταν λέμε παίνεται, κυριολεκτικά παίνεται. Παίνεται. Δηλαδή, ευτυχώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η περίφημη χορηγία ΦΟΚΑ. Τώρα δεν υπάρχει, ούτε τα λειτουργικά του έξοδα δεν μπορεί να καλύψει. Έφερε χθες η Δημοτική Αρχή πρόταση για το Μουσείο Καποδίστρια? Όχι, δεν έφερε για το Μουσείο Καποδίστρια, έφερε για άλλους συλλόγους. Ενδεικτικά μπορώ να πω το Corfu Mountain Trail, για τον. Το Corfu Mountain Trail δεν είναι συλλόγος. Με το Corfu Mountain Trail με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι μια διοργάνωση η οποία χρηματοδοτείται για να γίνει ένας μικρός αγώνας. Ναι, απλώς είναι η τρίτη χρηματοδότηση, το τελευταίο εξάμηνο, αν δεν απατώμε, η οποία γίνεται. Και από εκεί πέρα, ένας από τους βασικούς διοργανωτές κατεβαίνει με την κυρία Ιδραίου, χωρίς να θέλω τώρα να φωτογραφήσω το οτιδήποτε. Υπήρχαν άλλοι, ο Πυρωτικός Σύλλογος, η Πόντι, υπήρχε μια σωρία τέλος πάντων συλλόγων. Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο Πυρωτικός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος με δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καμία εμβολία, αλλά και με πλούσια μέλη. Πάρα πολύ πλούσια μέλη.
Την ίδια ώρα υπάρχουν εμβληματικά ιδρύματα της Κέρκυρας, τα οποία έχουν πίσω τους την αναγκαιότητα να επιβιώσουν για να συνεχίσουν να μεταλαμπαδεύουν αυτό που λέμε επτανησιακό παύλα κερκυραϊκό πνεύμα. Για το Μουσείο Σολομού υπήρχε και υπήρξε κάποια πρόταση? Όχι, δεν υπήρξε καμία. Ωραία. Για την αναγνωστική εταιρεία, για τη φιλαρμονική εταιρεία Καποδίστριας, η οποία παίρνεται? Όχι, δεν υπήρξε καμία τέτοιου είδους στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό, αλλά θέλω και πάλι όχι, να πω... Όχι, λέω για να καταλάβω τα αξιολογικά κριτήρια. Διότι νομίζω... μπορεί να σας πούνε ότι είσαστε μίζεροι στην κριτική σας. Μπορεί να πούνε ότι είσαστε αρνητικοί στην κριτική σας. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τα αξιολογικά κριτήρια και της κυρίας Χρυσούλας Τόμπρου, αντιδημάρχου πολιτισμού, και του αντιδημάρχου τουρισμού του κυρίου Βαρούχα, διότι και ο τουρισμός πάει χέρι-χέρι με τον πολιτισμό, και προφανώς προσωπικά της κυρίας Δημάρχου, αλλά κυρίαρχα του έχοντος σπουδάσει ιστορία, κάνοντας και διδακτορικό στην ιστορία, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίου Μεταλλινού. Ποια είναι τα αξιολογικά κριτήρια να δίνουμε χρήματα από τον κορβανά του Δήμου, σε ποια κατεύθυνση και κυρίως σε ποια στόχευση? Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική πάνω στο συγκεκριμένο. Η αντιπολίτευση είναι κοινός τόπος. Θα βάλετε άνω τελεία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα βάλετε άνω τελεία. Θα πάω στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Κώστας Γεωργιάδης, είναι μαζί μας. Είναι μέσω της τεχνικής του Skype. Συνεχίζουμε από το διάλειμμα που κάναμε στην προηγούμενη ενότητα. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς δεν υπήρχε απατεία. Και έτσι, στην πραγματικότητα, έχει κλείσει τις εργασίες του το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα το συγκαλέσει ο κύριος Μεταλλινός, έστω και για έναν αποχαιρετιστήριο λόγο από την πλευρά των επικεφαλής των παρατάξεων. Θα ήταν ένα στοιχείο, θα έλεγε κανείς, αστικού πολιτισμού μιας πόλης η οποία επέρεται ότι τον έχει αυτόν τον αστικό πολιτισμό, αγαπητέ μου κύριε Γρηγοριάδη. Φοβάμαι ότι δεν τον έχει. Έχετε επισκεφθεί την πλατεία Δημαρχείου? Φαντάζομαι πολλές φορές. Έχετε δει τους κάδους δεξιά και αριστερά του κλιμακοστασίου που οδηγεί στην πλατεία? Τα καπάκια είναι δεμένα με οξυδωμένα σύρματα. Η δε εικόνα αυτών των δύο κάδων είναι εικόνα της απόλυτης αποδομής του όποιου εγχειρήματος μιας όμορφης πόλης. Ακριβώς απέναντι από τα γραφεία δύο αρμόδιων αντιδημάρχων, τα παράθυρά τους. Και διαβάζω δελτία τύπου το ιστορικό Δημαρχείο. Και η εικόνα και η διαχείριση της πόλης είναι αυτή του Ιάκωβου Πολυλά να μοιάζει σαν το μέτρο των εστιατορίων που τον έχουν πνίξει την προδομή γύρω-γύρω με τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτή είναι μια πόλη κατάντια. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη. Θα ήθελα πριν πούμε τώρα για την κατάδεια της πόλης να πω λίγο για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Το χθεσινό μας το ξανάφερε σήμερα ως ηλεκτρονικό κατεπήγον ο κύριος Μεταλλινός. Με 40 θέματα αφαίρεσε 13, όπου πρέπει να πω ότι επέμενε στο ζήτημα των χρηματοδοτήσεων των συλλόγων. Μάλιστα. Αυτό δεν έφευγε. Ήταν εκεί πέρα κολλημένο. Ωραίτε. Αυτό το οποίο το επισημάναμε 7 δημοτικοί σύμβουλοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, ήταν ότι πρόκειται για παράνομη συνεδρίαση, υπό την έννοια ότι από σήμερα έχει ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία και δεν μπορούν να γίνουν δημοτικά συμβούλια. Αυτός επιχείρησε να το κάνει, δεν είχε απαρτία και μου έκανε φοβερή εντύπωση, κύριε Ζηνιάτη, η τοποθέτηση του αντιδημάρχου καθαριότητας τώρα που είπατε για τους κάδους, ο οποίος είπε ότι χαίρεται ιδιαίτερα που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι από αυτούς που υπογράφουν την επιστολή δεν θα είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, φωτογραφίζοντας τον υποφαινόμενο, την κυρία Χαλκιοπούλου και τον κύριο Βλάχο. Ειλικρινά νομίζω ότι αυτό είναι το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε αντικατοπτρίζεται και στην εικόνα της πόλης, όπως ακριβώς την περιγράψατε, με τους κάδους, με το άγαλμα του Πολυλά ανάμεσα σε τραπέζι, λες και είναι γκαρσόνι. Ναι. Και γενικώς όλη αυτή η ασυδοσία και όλη αυτή η εικόνα η οποία απογοητεύει τους κερκυραίους και τους επισκέπτες. Θα ζητούσα από εσάς να μου πείτε τι είναι κατά την άποψή σας, με βάση την εμπειρία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το διακύδευμα της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης. Ρωτάω, ξέρετε, όλους τους υποψηφίους και προσπαθώ να καταλάβω και να αποτυπώσω και εγώ στην αντίληψή μου για αυτούς και για την διαδικασία που ακολουθεί
τι είναι αυτό το οποίο βλέπουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι ως ουσία αυτού που καλείμαστε να κάνουμε την Κυριακή 8 του μηνός Οκτωβρίου και να αναδείξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν διαχείριση των υποθέσεων της πόλης, του τόπου, της περιφέρειας για 5 χρόνια. Ποια είναι η δική σας οπτική? Κοιτάξτε, νομίζω ότι την Κυριακή στις 8 Οκτωβρίου που θα ψηφίσουμε και αν χρειαστεί θα πάμε και σε δεύτερη αναμέτρηση, γιατί έτσι δείχνει τουλάχιστον για το Δήμο, με τις 5 παρατάξεις, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, θα πάμε σε δεύτερη αναμέτρηση, είναι η συνολική πλατφόρμα που θα παρουσιάσει κάθε παράταξη για τα πολύ βασικά προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο ζήτημα που τα κρίνει όλα είναι τα απορρίμματα. Δηλαδή, εάν εκεί δεν δοθούν λύσεις και δεν υπάρξουν προτάσεις με άμεσα αποτελέσματα, τα οποία θα ελαφρύνουν το Δήμο, ο οποίος είναι υποχρεοκοπία, τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Ζηνιάτη, και νομίζω όλοι όσοι. Η κυρία Ιδρέου, που την είχα πρόσφατα εδώ, είπε ότι το ξόρκισε αυτό το επιχείρημα. Είπε ότι όλα βαίνουν καλά και τα οικονομικά στο Δήμο και ότι υπάρχουν χρήματα. Εσείς λέτε το ίδιο πράγμα που έχω ακούσει από άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης και διαφορετικών παρατάξεων. Ότι ο Δήμος Κερκυραίων στην πραγματικότητα έχει χρεοκοπήσει. Έχει χρεοκοπήσει, κύριε Ζηνιάτη, το έχουμε ξαναπεί. Τα έλεγε και ο κύριος Μαγιολαδίτης αυτά, τα έλεγα στην κυρία Ιδρέου. Ο κύριος Μαγιολαδίτης, προσέξτε, εκπαιδευτικός διδάσκει συνέπεια, λόγο, αντίληψη. Ο κύριος Μαγιολαδίτης, που ήταν δημοτικός σύμβουλος παράταξής σας, εδώ, σε αυτό το στούντιο, σε μένα έλεγε ότι ο Δήμος χρεοκοπήθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή και την επέλεξε τελικά να είναι υποψήφιος μαζί της, έχοντας πήγει από την εκκίνηση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ως στοιχείο διαλόγου είναι αναγκαίο να επισημανθεί, αν μη τι άλλο. Ο κύριος Μαγιολαδίτης έχει κάνει μια προσωπική επιλογή και ναι, πρέπει ο ίδιος να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν αυτό το οποίο έλεγε κατά τον ένα χρόνο που ήταν Δημοτικό Σύμβουλο. Είναι καταγεγραμμένα οι ομιλίες σου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Βεβαίως. Πώς ακριβώς εξηγείται? Γιατί, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, όταν κατεβαίνεις με ένα συνδυασμό, επικροτείς και την πορεία του, ναι, και τις θέσεις του. Και στην πραγματικότητα λες ότι ήμουν ψεύτης σε αυτά τα οποία έλεγα. Διότι αν τελικά έλεγες αλήθειες, τότε δεν δικαιολογείται με πολιτικά, όχι κομματικά, αλλά με πολιτικά κριτήρια, μία επιλογή. Όταν όμως την κάνεις, οφείλεις να πεις πότε ήσουν αληθινός, τότε ή τώρα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι η οικονομική πραγματικότητα του Δήμου είναι κακή. Είναι πολύ κακή, το έχουμε ξαναπεί. Τα αντιποδοτικά τέλη είναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ και μας κοστίζει η όλη διαχείριση των απορριμμάτων 15 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει ότι μπαίνουμε περίπου 4 με 5 εκατομμύρια μέσα κάθε χρόνο, καθόλου τη διαχείριση, στη διαχείριση που έκανε η νυν δημοτική. Επομένως δεν μπορεί να κάνει πεζοδρόμια. Επομένως δεν μπορεί να βουλώσει τρύπες. Επομένως δεν μπορεί να ρίξει 2 κανταρέλες αμοχάλικο εκεί που υπάρχει ανάγκη στην αγροτική οδοπία. Επομένως τα μικρά έργα ζωής και όχι ποιότητας, αναγκαιότητα ζωής για τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της πόλης, είναι ένα ξεχασμένο όνειρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ζημιάδη. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Και ο επόμενος που θα αναλάβει, θα δούμε ποιος θα είναι, αν θα παραμείνει η νυν δημοτική αρχή. Προσωπικά το απέφχομαι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν υπάρξει αλλαγή και θα δούμε ποια θα είναι αυτή, στην κυριολεξία θα παραλάβει καμένη γη. Δηλαδή και εδώ πέρα εντοπίζεται το ζήτημα των απορριμμάτων. Δηλαδή εσείς λέτε μπροστά σας την αύξηση των δημοτικών τελών. Διότι η ΔΕΙΑΚ λένε, συνάδελφοί σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καταχρεωμένοι. Μου έλεγε ο κύριος Καρίδης πολύ πρόσφατα ότι η ΔΕΙΑΚ με βάση ψύχρεμες αναλύσεις χρωστάει 16 εκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται ο Αλέκος ο Φαϊτάς, ο πρώην πρόεδρος της ενιαίας ΔΕΙΑΚ, και λέει: σας άφησα 2 εκατομμύρια ευρώ πριν από 4 χρόνια στο ταμείο και κανεί μία οφειλή. Και σήμερα η ΔΕΙΑΚ με βάση τα λεγόμενα των καταγγελόντων είναι στο κόκκινο. Έχετε, μου το είχε πει και ο κύριος Μαγιολαδίτης αυτό, αλλά λέω ότι ο κύριος Μαγιολαδίτης μπορεί τότε να έλεγε ψέματα. Εσείς τι λέτε τώρα? Πράγματι και μετά το Δήμο και η ΔΕΙΑΚ είναι ακριβώς αυτή την κατάσταση. Αν θυμάμαι καλά, χρωστάει αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ, μόνο στη ΔΕΗ, δεν μιλάω για άλλες υποχρεώσεις, 11 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό η ΔΕΗ στέλνει μπιλιέτα στους προέδρους τοπικών συμβουλίων ότι τους αναλογεί για το αντιλεοστάσιο της περιοχής τους. Οφειλεί τόση,
θα κόψουν το ρεύμα στο αντλιοστάσιο της περιοχής και να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή να πληρώσει ή να ρυθμίσει τα χρέη της. Να πίθανο αυτό, ε. Είναι απίθανο. Η κυρία Ιδρύου μας είχε πει όταν τέλος πάντων έσκασε το ποιο είναι το χρέος προς τη ΔΕΗ, μας είχε πει ότι θα επιδιώξει ρύθμιση, μια ρύθμιση με τη ΔΕΗ και περιμένει επιχορήγηση από το κράτος. Επιχορήγηση από το κράτος δεν έχει έρθει, κύριε Ζημιαντή. Παρέμεινε η κυβέρνηση, έγιναν οι εκλογές. Δεν ήρθε η επιχορήγηση την οποία περίμενε και η ρύθμιση ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει. Εδώ η κυβέρνηση παρέλαβε έτοιμο. Παραχωρημένο τον οδικό άξονα της παραλιακής Γαρίτσας, δώσαν υποσχέσεις και 4 χρόνια δεν τον παραχωρήσανε. Και σήμερα στη Γαρίτσα από την πλευρά την αριστερή έχουμε το έλα να δεις και της ανομίας σε πολλές των περιπτώσεων. Αυτά φαίνεται ότι είναι ανοχήρωτη πόλη αυτή η χώρα τελικά. Σας ευχαριστώ, έχει εξαλειφθεί ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που σας είχα μαζί μου απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζημιάρτη. Εγώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ρεπορτάζ από την τρέχουσα τοπική ειδησιογραφία. Έχουμε θυμό στο Κοντόκαλι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Προσέξτε το ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Έχει να κάνει με τον υπηαγωγείο του Κοντοκαλίου και έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία πρέπει να διαχειριστεί η εκπαιδευτική κοινότητα, δείχνουν όμως την πλευρά του Δήμου Κερκυραίων. Με την αρμόδια εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της κυρίας Ιδρεού, την κυρία Ζερβού, να λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Πάμε λοιπόν να δείτε τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής και τι πρόβλημα έχει εξελιχθεί στον υπηαγωγείο Κοντοκαλίου. Τα παιδιά μας είναι το παρόν και το μέλλον. Αυτονόητο θα πει κανείς, όμως οι γονείς των νηπίων στο Κοντόκαλι το επισημαίνουν στο ψήφισμα της συνέλευσης του συλλόγου τους, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα μείνουν αμέτωχοι στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί και που λίγο έλειψε να μην επιτρέψει την παρουσία νηπιαγωγών και παιδιών στον νηπιαγωγείο Κοντοκαλιού κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μέχρι και την Τετάρτη, το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου δεν είχε καταφέρει να μπει στο κτίριο, ούτε βεβαίως και το συνεργείο καθαρισμού και συντήρησής του, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία μέχρι τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει του. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, το οποίο όμως στεγάζεται σε κτίριο το οποίο μισθώνει ιδιώτης. Και ο ιδιώτης επιβαρύνεται με σχεδόν 10.000 ευρώ, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι η οφειλή προς τη ΔΕΗ, την οποία για τυπικούς λόγους δεν έχει αποπληρώσει ο Δήμος. Το ζήτημα φαίνεται πως διευθετείται και το πρωί της Πέμπτης στο σχολείο βρίσκονταν καθαρίστριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ωστόσο, για τα προβλήματα του πολύπαθου σχολικού κέντρου Κοντοκαλιού μίλησαν στο ΣΤΑΡΤ οι εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ρούλα Γεροντικού και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αντώνης Κουρσάρης. Όπως κάθε χρόνο, το σχολείο μας είναι κλειστό. Κάθε χρόνο. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι κλειδωμένο. Ξεκινάει λοιπόν η σχολική χρονιά με το σχολείο κλειστό. Λουκέτο. Κατάληψη. Γιατί ο ιδιώτης με το Δήμο έχει προφανώς. Ιδιοκτήτης του κτηρίου. Ναι. Ο ιδιοκτήτης έχει κάποια θέματα προφανώς με το Δήμο. Πήρε τηλέφωνο η νηπιαγωγός μας πάλι την κυρία Ζερβού. Της είπε: τρέχουμε για εσάς. Αν δεν το πιστεύετε, ελάτε στο Μαράζλο. Και πήγαμε. Μας υποδέχτηκαν στο διάδρομο να μας πούν ότι λύνεται το θέμα και ότι θα λυθεί. Μας είπε και πράγματα για τις εκκρεμότητες που έχει με τον ιδιοκτήτη. Απλά δεν λυνόταν το θέμα μας και φύγαμε. Πήγαμε στο σχολείο, περιμέναμε, μας είπε ότι σε 2 ώρες θα λυθεί. Περιμέναμε εκεί, δεν λύθηκε το θέμα. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο ιδιοκτήτης αποφάσισε λόγω των οφειλών αυτών να μην επιτρέψει την είσοδο σε εκπαιδευτικούς γονείς και παιδιά. Ναι, ακριβώς. Και το σχολείο είναι κλειστό τώρα από όλο το καλοκαίρι. Κλειδωμένο. Εργασίες συντήρησης έχουν γίνει? Όχι, σήμερα ξεκίνησαν, που μετά από την κινητοποίηση που κάναμε εμείς μαζί σας και όλοι οι γονείς για τα παιδιά μας, το άνοιξαν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πρόβλημα προέκυψε εδώ στο νηπιαγωγείο Κοντοκαλιού εξαιτίας της μεγάλης οφειλής του Δήμου προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Η οφειλή αυτή, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ, μετακυλήθηκε στον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Το δικό μας κτίριο είναι πόνος. Νομίζω ότι είναι πόνος μεγάλος, γιατί το διεκδικούμε πόσες δεκαετίες. Υποτίθεται έχουμε μπει στα σχέδια να γίνει. Ναι. Δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Τώρα πότε θα γίνει, μπορεί να περάσουν και 20 χρόνια. Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει προκάτ στο κομμένο για εμάς, στην αυλή από το ΕΠΑΛ, το Λύκειο δηλαδή. Έχει να πάρουμε. Όχι βέβαια. Πρώτον, δεν ανήκει καν στα γεωγραφικά όρια του Κοντοκαλίου. Δεύτερον, είναι σε μια αυλή από ΕΠΑΛ, Λύκειο, δηλαδή τα παιδιά μας να είναι
με παιδιά λυκείου. Τι δουλειά έχουν να είναι κάπου εκεί και σε προκάτ, θερμοκήπιο δηλαδή. Όχι. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Θα πολεμάμε γι' αυτό, να μείνει το σχολείο μας στο Κοντόκαλι. 4 ολόκληρα χρόνια δεν ήταν αρκετά για τη Δημοτική Αρχή της κυρίας Ιδρέου να επιλύσει το ζήτημα της στέγασης του νηπιαγωγείου Κοντοκαλίου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παρουσιάζει παρόμοιο πρόβλημα και το Δημοτικό Σχολείο στον Ποταμό, όπου και εκεί υπάρχουν δύο μισθωμένες αίθουσες, στις οποίες μέχρι και σήμερα που μιλάμε, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πρόσβαση για την προετοιμασία των αιθουσών αυτών. Καταλαβαίνετε ότι το οξύτατο πρόβλημα στέγασης της προσχολικής αγωγής των Δήμων της Κεντρικής Κέρκυρας, με εκατοντάδες παιδιά να στεγάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες κοντέινερ, οι οποίες φτάνουν σιγά σιγά και στα όρια της χρονικής διάρκειας της ζωής τους, ήδη ξεκινούν πολλές αίθουσες αυτές να μπαίνουν στην τελευταία χρονιά, όπου επιτρέπεται με βάση την κείμενη νομοθεσία να χρησιμοποιούνται. Και βεβαίως το 12ο νηπιαγωγείο, το οποίο στεγάζεται 11 ολόκληρα χρόνια σε αίθουσα κοντέινερ, και βεβαίως και το παράρτημα στο χώρο των γενικών λυκείων, στον αύλιο χώρο εκεί μαζί με το νηπιαγωγείο Πουμαντουκίου, που μόνο κατ' όνομα λειτουργεί. Επομένως, πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς έρχονται από το παρελθόν, όμως δεν έχει βρεθεί, δεν έχει διευθετηθεί καμία απολύτως και ούτε έχει προγραμματιστεί και σχεδιαστεί καμία απολύτως λύση για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, στο χώρο της εκπαίδευσης θα μείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το μεγάλο επόμενο ρεπορτάζ, διότι είναι τα εκπαιδευτικά κοινά. Σε επόμενες μέρες ξεκινάει η σχολική χρονιά. Και λένε οι καθηγητές, λένε οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, ότι παρά τις υποσχέσεις, τις ανακοινώσεις ότι θα διοριστούν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές, τα εκπαιδευτικά κενά θα είναι μπροστά μας ως μια μεγάλη πραγματικότητα. Όλες αυτές οι καταγγελίες και τα στοιχεία τα οποία δίνει η εκπαιδευτική κοινότητα έχουν οδηγήσει τον βουλευτή Κέρκυρας του Πασόκ Κινάλ, τον κ. Δημήτρη Μπιάνκη, στο να καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και να καλεί τον Υπουργό Παιδείας, την πολιτική ηγεσία συνολικά του Υπουργείου, να απαντήσει για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κοινών. Να μην περικοπούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης, υπερασπιζόμενος τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και μιλά για ενεξελίξει σχέδιο περικοπών του Υπουργείου για τη σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι να αφήσει εκατοντάδες μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ελλειπή ή και χωρίς ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη, ενώ αντίστοιχα εκπαιδευτικοί που υπηρετούν το δημόσιο σχολείο θα βρεθούν στην ανεργία. Στο Start μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αντώνης Κουρσάρης. Αρχικά να ευχηθούμε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά στους μαθητές μας, στους γονείς, αλλά και στους συναδέλφους μας, με υγεία και αγωνιστικότητα, γιατί φέτος πραγματικά θα χρειαστεί να εξοπλιστούμε όλοι με περίσσια αποθέματα δύναμης, καθώς, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί και τα σωματεία αναδεικνύουμε τα δεκάδες, τα εκατοντάδες κενά που υπάρχουν και πανελλαδικά χιλιάδες στην εκπαίδευση. Φέτος όμως η χρονιά ξεκινάει με τους δυσμενέστερους όρους τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις, η πρώτη φάση των προσλήψεων των συναδέλφων μας, των αναπληρωτών, των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Στην παράλληλη στήριξη φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει έναν κόφτη όπου αφήνει εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς καμία απολύτως βοήθεια. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι από τα 200 περίπου παιδιά τα οποία το ίδιο το Υπουργείο έχει εγκρίνει πιστώσεις για πρόσληψη παράλληλης στήριξης, θα βοηθηθούν μόνο τα 70 παιδιά περίπου. Συγκεκριμένα από τα 158 αιτήματα για τα δημοτικά σχολεία θα καλυφθούν μόνο οι 57 θέσεις και από τα 45 παιδιά των νηπιαγωγείων μας θα καλυφθούν μόνο τα 15. Αντίστοιχα υπάρχουν κενά σε τμήματα που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της ειδικής αγωγής, στα τμήματα ένταξης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες 10 από τα 15 σχολεία που υποστηρίζονταν πέρσι από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό μένουν αστελέχωτα. Επίσης υπάρχουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε, 2 μέρες πριν τον αγιασμό,
αρκετά κενά τόσο σε δασκάλους, σε νηπιαγωγούς, όσο και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Επομένως, ο σύλλογός μας, σε συνεργασία και με την ΕΛΜΕ της Κέρκυρας, αλλά και με την Ένωση Γονέων, όπου ήδη έχουμε έρθει σε επαφή, την εβδομάδα μετά τον αγιασμό θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας για την υπεράσπιση τόσο των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, όσο και των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Καταστρατηγούνται βάναυσα με το χειρότερο τρόπο και από τους εντολοδόχους της διοίκησης κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και περιφερειακής διεύθυνσης ανά την Ελλάδα, καθώς καταστρατηγείται η σειρά του πίνακα των αναπληρωτών, δεν άνοιξαν όλα τα κενά, για ακόμα μία φορά δηλαδή προτεραιοποιούνται παιδιά, οι ανάγκες των παιδιών, σε σύγκριση με τις ανάγκες που μπορεί να έχουν άλλα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται λάστιχο, θα βοηθούν ταυτόχρονα 2, 3, 5 έως και 7 παιδιά σε έως και 5 σχολικές μονάδες, όπου θα καλούνται να εργαστούν ως λάστιχο. Άρα καταλαβαίνετε ότι πραγματικά φέτος βλέπουμε την πλήρη διάλυση του δημόσιου συστήματος της εκπαίδευσης. Το ζήτημα των κενών σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κερκύρας φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του στον Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνγκης, συγχρόνως μεταφέροντας την αγωνία των εκπαιδευτικών και της μαθητικής κοινότητας. Όπως επισημαίνει ο κ. Μπιάνγκης, το πρόβλημα είναι εντονότατο στα γυμνάσια Κασιόπης, Θυναλίου, Αμφιπαγητών και Καρουσάδων, καθώς μετά την αλλαγή μοριοδότησης σε αυτά παρουσιάζεται σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας που διαρκεί έως το τέλος του Νοέμβρη. Δυστυχώς και άλλη μια φορά στην Κέρκυρα βλέπουμε, μαθαίνουμε, ακούμε ότι τα κενά είναι πάρα πολλά. Ο χρόνος περνάει, σε λίγες μέρες, 2-3 μέρες ανοίγουν τα σχολεία και τα κενά δεν έχουν καλυφθεί. Θα μου πείτε, θα καλυφθούν με αναπληρωτές, θα χαθούν μαθήματα, θα χαθούν ώρες. Είναι γεγονότα τα οποία τα ζήσαμε πέρσι, τα ζήσαμε πρόπερσι, με ουσιαστικά τα σχολεία της περιφέρειας του νησιού να έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ξέρετε γιατί άλλαξε ο τρόπος μοριοδότησης της πρόσληψης των καθηγητών, με αποτέλεσμα να μην προτιμούνται τα σχολεία της περιφερειάς μας, Κασιόπη και ούτω καθεξής. Είναι γενικότερα μια λογική η οποία δεν μας άφησε αδιάφορους και με μια ερώτηση αποφασίσαμε με τους συνεργάτες και με τον υπεύθυνο παιδείας του κόμματος να καταθέσουμε μια ερώτηση στην οποία θέτουμε τα προβλήματα για τη μαθητόσα νεολαία της Κέρκυρας και ουσιαστικά βάζουμε και τα προβλήματα παράλληλα της καθαριότητας των σχολείων μας και κατά πόσο έχει σχεδιαστεί. Και το άλλο σημαντικό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, της αντισεισμικής προστασίας. Δηλαδή, κατά πόσο πράγματι πέρα από τα λόγια έχουμε προχωρήσει στα έργα, έτσι ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα φυσικά που βλέπουμε και ζούμε, βιώνουμε καθημερινά, να προετοιμαστούμε. Να μας βρει όσο γίνεται πιο προετοιμασμένους και άρα λιγότερο ευάλωτους, αν θέλετε. Είναι μια ερώτηση με την οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πιέσουμε στην κατεύθυνση να καλυφθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα κενά και να δοθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα λύσεις, έτσι ώστε τα σχολεία της περιφέρειας του νομού μας να μην νιώθουν σχολεία ενός άλλου κόσμου, μιας άλλης λογικής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην τελευταία ενότητα της σημερινής ζωής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Έχουμε μια είδηση η οποία αφορά την τουριστική οικονομία, θα λέει κανείς μια τεράστια παράμετρο της ζωής και της πραγματικότητας και στο νησί μας. Η είδηση αφορά συνολικά την Ελλάδα, αλλά έχει την παράμετρό της και σε τοπικό και τη διάθλασή της σε τοπικό επίπεδο, είναι τα νέα που μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνει ότι οι Αμερικανοί ψηφίζουν full Ελλάδα για καλοκαιρινές και όχι μόνο και φθινοπορεινές διακοπές. Με φόντο τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου για το ΑΕΠ, που μαρτυρούν αντοχές κυρίως στην κατανάλωση των οικοκυριών, η προσδοκία είναι ότι ο τουρισμός θα λειτουργήσει και φέτος σαν ατμομηχανή ως το τέλος της χρονιάς, δίνοντας ταμιακές ανάσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στα κρατικά ταμεία που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε νέες έκτακτες ανάγκες δαπανών. Με καταγεγραμμένη την αύξηση του τουριστικού τζίρου κατά περίπου 24% στο εξάμηνο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ανάλογη εικόνα για το κρίσιμο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Είναι ενδεικτικό ότι στα κριτήρια της μέσης ημερήσιας τιμής και εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο, η Ιταλία κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Νότου τον Ιούνιο, με την Ελλάδα ωστόσο να την ξεπερνά τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον Greek Hotelier, η Ιταλία είχε τη μέση ημερήσια τιμή στα ξενοδοχεία της στα 271,84 ευρώ τον Ιούνιο και 263,89 ευρώ τον Ιούλιο. Η Ελλάδα τον Ιούνιο κινήθηκε στα 204,47 ευρώ και ξεπέρασε την Ιταλία τον Ιούλιο με έσοδα αναδιαθέσιμο δωμάτιο στα 240,52 ευρώ,
με πληρότητες να ξεπερνούν το 80% κατά μέσο όρο. Έχοντας μπει στο φθινόπωρο, το ερώτημα είναι αν μπορούμε να περιμένουμε επιμήκυση τη σεζόν, όπως συνέβη πέρσι. Τα έως τώρα στοιχεία μάλλον συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με το Air Data Tracker του INSETE, οι αεροπορικές θέσεις από εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις εμφανίζουν αύξηση 6,4% το Σεπτέμβριο και 6,1% τον Οκτώβριο. Ανάλογα είναι και τα στοιχεία από το μέτωπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπου ο τζίρος μπορεί να μην καταλήγει στα οργανωμένα καταλήμματα, ωστόσο διαχέεται στην αγορά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της RDNA που επεξεργάστηκε το BNB News, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζει άνοδο 31% στα Airbnb για το Σεπτέμβρη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 30% για τον Οκτώβρη. Ένα ακόμα ποιοτικό στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ότι η αγορά ανοίγει είναι η αφίξη από τρίτες χώρες και ειδικά από τις ΗΠΑ που φαίνεται ότι ψηφίζουν Ελλάδα. Τα στοιχεία του INSETE δείχνουν αύξηση 1,9% των αεροπορικών θέσεων από τη ΣΥΠΑ για το σύνολο της σεζόν, αν και τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Η αφίξη Αμερικανών ως το τέλος Ιουνίου ήταν αυξημένη κατά σχεδόν 63% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι εισπράξεις από τους Αμερικανούς επισκέπτες ξεπέρασαν τα 523 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 54,4% από πέρσι και ξεπερνώντας κατά περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ τις αντίστοιχες εισπράξεις από Γάλλους, δείγμα του ότι οι Αμερικανοί είναι από τους πιο ανοιχτοχέριδες τουρίστες. Όπως σημειώνει το Greek Hotelier, το ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Αμερικανών ταξιδιωτών επιβεβαίωσε μια ακόμα διάκριση που κατέκτησε στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, η χώρα αναδείχθηκε για τέταρτη συνεχή φορά ως η αγαπημένη χώρα των Αμερικανών στο πλαίσιο των βραβείων The Trizes 2023 που διοργάνωσε για ένατη χρονιά η εκδοτική εταιρεία FX. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι σαφές ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο στον τουριστικό κλάδο και ο αγαπημένος προορισμός των ταξιδιωτών ηλικίες από 25 έως 40 ετών που αποτελούν την πλέον περιζήτητη δημογραφική κατηγορία τουριστών διεθνώς. Κυρίες και κύριοι, οι επισκέπτες της πόλης Κέρκυρας, ιδιαίτερα εκείνη με τα λεωφορεία, συγκεντρώνονται έξω από το παλιό φρούριο της Κέρκυρας και κινούνται προς πάσα κατεύθυνση. Ιδιαίτερα για τους περιπατητές αυτών των περίφημων αναγεννησιακών οχυρώσεων της Κέρκυρας, η εικόνα που αντικρίζουν ακριβώς κάτω από το παλιό φρούριο είναι μια εικόνα αποδομητική της πραγματικότητας ζωής μας. Στο Άρτα έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Έχει περιγράψει την εικόνα. Έχει αναζητήσει απαντήσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απάντηση από εκείνους οι οποίοι αισθάνονται υπεύθυνοι για τα πράγματα αυτής της πόλης και κυρίως υπεύθυνοι για την πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά. Δείτε το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δώρα Σπρέα στην περιοχή της Μετρακίνας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Μανδρακίνας, ανάμεσα στην εκκλησία και στο Μποσκέτο. Είναι αλήθεια πως το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδανικό για να απαθανατήσει κανείς μοναδικές εικόνες από την Κέρκυρα με φόντο το παλαιοφρούριο και το απέραντο γαλάζιο. Γι' αυτό άλλωστε και πολλοί επισκέπτες προσεγγίζουν την περιοχή. Ένας παρατηρητικός επισκέπτης όμως δεν μπορεί να μην αντιληφθεί γρήγορα ότι κάτι δεν πάει καλά. Η ατμόσφαιρα βαραίνει από δυσάρεστη οσμή και μοιραία κάποια στιγμή το βλέμμα πέφτει στις αφοδεύσεις τετράποδων αλλά και δίποδων πλασμάτων. Τα δεύτερα μάλιστα αφήνουν εκεί και τα χαρτιά που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιήσει έτσι για να συμπληρώνεται το παζλ μιας πόλης με δύο όψεις. Αυτής της πολυτέλειας και της αρχοντιάς και εκείνης της όψης για την οποία όλοι οι τοπικοί άρχοντες αποφεύγουν να μιλούν αλλά που μοιραία συναντούν μπροστά τους. Από την περιοχή της Κόντρα Φώσα ανεβαίνουμε τη Σκαλινάδα, η οποία οδηγεί στη Μανδρακίνα. Η κατάσταση εδώ είναι επιεικώς απαράδεκτη, ξεκινώντας από τα κάγκελα τα οποία είναι οξυδωμένα και επικίνδυνα μέχρι τις ακαθαρσίες. Ανθρώπινες ακαθαρσίες κάτω από μια εκκλησία. Όσο ανηφορίζουμε τη Σκαλινάδα, διαπιστώνουμε πολλά ζητήματα που με λίγη ευαισθησία και αγάπη για αυτή την πόλη μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πόσο δύσκολο είναι ένα συνεργείο να κόψει τα χόρτα που πνίγουν αυτή την περιοχή, να μαζέψει τα απορρίμματα που ναι, δεν φύτρωσαν, βρέθηκαν εκεί εξαιτίας της έλλειψης ευαισθησίας κάποιων. Και πόσο αλήθεια κοστολογείται η αντικατάσταση οξυδωμένων επικίνδυνων τμήματων από τα κάγκελα που πλαισιώνουν τη Σκαλινάδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες είναι συγκεκριμένες και το γεγονός ότι οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πλησιάζουν αποτελεί χρυσή ευκαιρία οι αρμόδιοι να αποδείξουν την ευαισθησία και τις ικανότητές τους. Εικόνες αποδομητικές, εικόνες μιας ξεφτύλας, μιας πόλης στο ιστορικό της κέντρο. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα, ποιος αισθάνεται υπεύθυνος να παρεύει, να διορθώσει, να βελτιώσει, να αλλάξει και κυρίως να δώσει ψυχή ξανά σε αυτά τα οποία δυστυχώς εγκατελειμμένα μαραζώνουν. Τώρα πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο και σε τοπικό επίπεδο έχει διάσταση. Διότι χθες είδατε στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων η Ρολέλα μας έδωσε μια πολύ συγκλονιστική είδηση όπου ένας οδηγός γιόταχη αυτοκινήτου δεν σταμάτησε όταν του υπέδειξε το πλήρωμα του πλοίου στο λιμάνι της Οικουμενίτσας να σταματήσει, να βγάλει εισιτήριο και μετά να έρθει να μπει στο πλοίο μέσα. Συνέχισε, γκάζωσε, χτύπησε και τραυμάτισε με σοβαρούς μάλιστα τραυματισμούς το πλήρωμα, συγκεκριμένα έναν από τους υπευθυνούς, έναν από τους ναυτικούς του Πορθμίου. Το όλο θέμα σχολίασαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Πορθμιακή Γραμμή. Όπως σχολίασαν βεβαίως και αυτό το συγκλονιστικό γεγονός του Πειραιά. Στο ίδιο μοτίβο έχουμε και μια δήλωση, τοποθέτηση και του Στέφανο Γκίκα, του βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας. Οργισμένοι πολίτες αυτής της χώρας δεν μπορούν να χωνέψουν το τραγικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά με έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του όταν μέλη του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon τον έσπρωξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πνιγεί. Αίσθηση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι ενώ ο 36χρονος είχε πέσει στη θάλασσα και παρασυρώταν από τη δύναμη του πλοίου που έφευγε, τα μέλη του πληρώματος δεν έδωσαν καμία σημασία. Δεν του πέταξαν ούτε σωσίβιο, αλλά με απάθεια που προκαλεί σοκ είπαν απλώς «φεύγουμε». Το περιστατικό σχολίασε μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο εκπρόσωπος του Σωματείου Ναυτεργατών της Κέρκυρας Γιώργος Παξινός, ο οποίος ρωτήθηκε και για το περιστατικό στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, όταν το απόγευμα της Τετάρτης ένας οδηγός αγροτικού οχήματος επιχείρησε να εισέλθει ευθυδιαστικά στο πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Κέρκυρας, χωρίς να έχει εκδώσει εισιτήριο, παρασύροντας το πέρασμά του ανθυποπλοίαρχο και τραυματίζοντάς τον. Κατά τη διαδικασία άπαρσης του Κέρκυρα στις 7.30 ώρα χτες το απόγευμα από την Οικουμενίτσα, προσήλθε ένας οδηγός με ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ο οποίος δεν είχε εισιτήριο. Ο ανθυποπλοίαρχος είπε ότι δεν μπορεί να επιβιβαστεί και αυτός ξαφνικά ξεκίνησε το όχημα προς τα μπρος και τον παρέσυρε. Με αποτέλεσμα, δύο δόντια σπασμένα, εξάρτρωση ώμου. Είναι συγκλονιστικά αυτά που καταγράφονται. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας διαπληκτισμός και ο άνθρωπος σπρώχνεται. Πέφτει στο νερό, υπάρχει αυτή η δίνη την ώρα που φεύγει το καράβι, που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βγει ζωντανός. Δεδομένων των γνώσεων που έχει ο υπάρχος, έτσι, μπράβο. Πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να συμβεί από ένα τραυματισμό μέχρι αυτό που συνέβη. Το μοιραίο. Και οι προπέλεσε πρέπει να μην γυρίσουν. Πόσο γρήγορα μπορεί να δοθεί η οδηγία, η εντολή, ώστε να σταματήσουν οι προπέλες και ενδεχομένως ο άνθρωπος να έχει γλιτώσει? Μπορεί να γίνει στιγμιαία. Η επικοινωνία γίνεται στιγμιαία. Ναι. Όλοι στην πρίμη του πλοίου έχουν VHF και έχουν επικοινωνία με τον πλοίαρχο. Και μάλιστα υπάρχει και μια συγκεκριμένη ορολογία ομιλίας. Θα έπρεπε έστω και αργά να σταματήσει. Απόλυτος ήταν ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, σχολιάζοντας το τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι αδιανόητο. Δεν είναι δυνατόν να πέφτει άνθρωπος στη θάλασσα και να το καράβι να κάνει ότι δεν βλέπει, δεν γνωρίζει, δεν ξέρει. Είναι μια εγκληματική ενέργεια που είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα δικάσει με το μέγιστο των ποινών. Ένα. Δεύτερον, βλέπω ότι σε πολλά καράβια της ακτοπλοείας δεν ακολουθούνται επακριβώς οι διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το... από την ακολουθητέα πρακτική στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Δεν μπορεί ένα καράβι να έχει λύσει κάβους και να έχει αφήσει το καταπέλτη κάτω.
πρώτα σηκώνει το καταπέλτης και μετά λύνει κάβου στο καράβι. Δηλαδή στο εξωτερικό αυτό γιατί γίνεται και δεν γίνεται στην Ελλάδα. Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες οι οποίες θα πρέπει βεβαίως να αναζητηθούν και εάν εν τη αυτή περιπτώσει είναι μια κακή πρακτική, αυτή η πρακτική να πάψει άμεσα. Δεύτερο στοιχείο. Τώρα, για το τρίτο που μου είπατε για το θέμα εδώ, είναι πράγματι ένα συμβάν ατυχές. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός μπούκαρε και παραλίγο να σκοτώσει μέλη του πληρώματος. Βεβαίως είναι μια καταδικαστέα πράξη που και εκεί το λιμεναρχείο και η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα για τον κύριο Βαρβιτσιώτη, για το οποίο όμως τελικά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποφεύγουν να πούν οτιδήποτε, κυρίως εξ ομοίως ευθύτη και θύματος σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία του Πειραιά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του λιμανιού της Οικουμενίτσας σταθούμε και στην ανάληψη πια από τον ανάδοχο, από την εταιρεία Γκριμπάλντι, η οποία θα έχει πια τη διαχείριση του λιμανιού στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας έχει τοποθετηθεί, αλλά και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στο νομό της Κέρκυρας, και ο Αλέκος Σεβλονίτης και ο Δημήτρης Μπιάνκης. Πάμε να δούμε πρώτα τον Στέφανο Γκίκα. Με αφορμή την κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής της Σύμβασης Παραχώρησης του Λιμένου Οικουμενίτσας, ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας εκτίμησε πως η παραχώρηση και όχι πώληση του λιμανιού σε γνωστό επενδυτικό όμιλο για 40 χρόνια αποτελεί θετικότατη εξέλιξη που θα έχει σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά ωφέλη για την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, προσθέτει, το τίμημα είναι εξαιρετικά συμφέρον και ανέρχεται στα 84,17 εκατομμύρια ευρώ για το 67% των μετοχών. Αυτό σημαίνει πως η αποτίμηση του λιμένα ανέρχεται στα 125,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 1 τρίτο της αξίας του οργανισμού Λιμένος Πειραιά, ο οποίος όμως έχει 27 φορές μεγαλύτερο τζίρο. Επιπλέον, το ελληνικό δημόσιο θα υποφεληθεί από τη σύμβαση παραχώρησης, αφού ο οργανισμός Λιμένος Οικουμενίτσας θα καταβάλει στο δημόσιο ποσοστό 3,5% επί των ακαθάριστων εσόδων κάθε χρόνο και για τα 40 έτη που θα διαρκέσει η συμφωνία. Το 85% του ποσοστού αυτού θα διανέμεται αναλογικά στους δήμους Οικουμενίτσας και Φιλιατών. Καταρχάς, δεν πουλιέται το λιμάνι της Οικουμενίτσας, παραχωρείται για 39 χρόνια. Και τα έσοδα του δημοσίου είναι αρκετά σημαντικά. Ανέρχονται πάνω από 84-85 εκατομμύρια. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος αποδίδεται στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, εμπροκειμένως, στο Δήμο Οικουμενίτσας και στο Δήμο Φιλιατών. Είναι σημαντικό, διότι η απέναντι αχτή είναι η Κέρκυρα. Το να έχεις ένα σύγχρονο λιμάνι με σύγχρονες υποδομές στην Κέρκυρα, αλλά και απέναντι στην Οικουμενίτσα, παίρνει ανάπτυξη στον τόπο. Ένα. Δεύτερον, η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει και ανάπτυξη και των λιμένων που υπάρχουν στην περιοχή, δηλαδή Σίβωτα, Πλαταριά και Σαγιάδα. Από τη στιγμή λοιπόν από την οποία αναπτυχθούν και αυτά τα λιμάνια και γίνουν μαρίνες, να πω τώρα ότι εκεί γενικώς σε όλη την περιοχή λιμενίζονται περίπου 200 σκάφη αναψυχής, δηλαδή τουριστικά σκάφη, μετά την επένδυση θα φτάσουν τα 720, εκ των οποίων 40 θέσεις ήταν και για μέγα γιότ. Άρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη αναβάθμιση στο θέμα του θαλάσσιου τουρισμού, που σε συνδυασμό με το πλάνο ανάπτυξης που έχουμε ήδη ξεκινήσει και δρομολογήσει με τις μαρίνες μέγα γιότ, Καφέ Γαλή, Λευκύμηση, Μερολιάς, Πενιτσών, που ούτως ή άλλως λειτουργεί, και Γαΐου Παξών, δημιουργείται στη λεκάνη της Κέρκυρας, που καθορίζεται από τις ανατολικές αχτές της Κέρκυρας και από τις δυτικές αχτές, βεβαίως, τις αχτές της Θεσπρωτείας, μια λεκάνη που είναι πάρα πολύ ελκυστική για τον θαλάσσιο τουρισμό, και έτσι υπάρχει μια ανάσχεση της ροής των τουριστικών σκαφών προς την Αλβανία που αναπτύσσεται ραγδαία, προς το Μαυροβούνιο και προς την Κροατία. Αυτό θα το δούμε τα επόμενα χρόνια να εξελίσσεται, πολύ σύντομα, 2-3 χρόνια, και θα έχουμε μεγάλα ωφέλη για τον τόπο μας. Άρα ναι, είναι μια πολύ επωφελής σύμβαση παραχώρησης, για 39 χρόνια για 39 χρόνια, που όμως θα, με τις υποδομές που θα γίνουν, που θα ξεπεράσουν οι υποδομές στα 40 εκατομμύρια,
θα έχει και μεγάλο όφελος και η Κέρκυρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι λένε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και ο Αλέκος Αυλονίδης και ο Δημήτρης Μπιάνγκης είχαν κριτικό λόγο στην εξέλιξη αυτή και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή η συμφωνία για την παραχώρηση του λιμένα Ιγουμενίτσας. Η σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει τη μεταβίβαση του 67% των μετοχών του οργανισμού λιμένα Ιγουμενίτσας στον όμιλο Grimaldi Euromed, μηνοϊκές γραμμές, επενδυτική, κατασκευαστική, εμπορική και βιομηχανική ΑΕ. Εξέλιξη η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις. Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του, κατά άρθρον και στο σύνολό του από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης το καταψήφισε. Στην ομιλία του κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέκος Αυλονίτης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί στην αρμόδια επιτροπή δεν κλήθηκε κανένας εκπρόσωπος φορέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κέρκυρας για να καταθέσει την άποψή του και αναρωτήθηκε γιατί η διαδικασία κινήθηκε τόσο εσπευσμένα. Εντύπωση μου κάνει η μη δημοσιοποίηση όπως έπρεπε τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώθηκε. Έγινε νόμος πια, κυρώθηκε η παραχώρηση του λιμανιού εντός συνόλου του, του λιμανιού της Ιγουμενίτσας και άλλων δύο λιμανιών, μικρότερο λιμανιό στη Θεσπρωτεία. Αυτό μας επηρεάζει άμεσα και ως Κέρκυρα. Εγώ μίλησα, όφιλα να μιλήσω και μάλιστα κατέκρινα την κυβέρνηση που σε όλη αυτή τη διαδικασία της θεσμοθέτησης, της νομοθέτησης, δεν κάλεσε φορείς της Κέρκυρας. Μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι της Κέρκυρας είναι σιαμαίο, όπως χαρακτηριστικά είπα, με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και παρά τα αυτά οι θεσμικοί φορείς ατόνισαν, δεν συμμετείχαν. Το θεώρησα μάλιστα και ως προσβλητικό για την Κέρκυρα. Επιπλέον τόνισα ιδιαίτερα ότι η πώληση, η παραχώρηση εντός συνόλου του, δηλαδή στο σύνολο των δραστηριοτήτων του λιμανιού, τη Θεσπρωτείας, έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκές πολιτικές. Να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν ότι το 93% των λιμανιών της Ευρώπης στην οποία ανήκουμε έχουν και θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα, γιατί όλες οι χώρες, οι πολιτισμένες χώρες θεωρούν ότι λιμάνια τέτοιου χαρακτήρα, όπως είναι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας που είναι εθνικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να παραχωρείται στο σύνολό του. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι υποπαραχωρήσεις, τμήματα δηλαδή, ή χώρου ή δραστηριότητας, μπορούν να υποπαραχωρηθούν. Αλλά όμως με τον απόλυτο έλεγχο του δημοσίου. Μην ξεχνάμε ότι τα λιμάνια παίζουν σημαντικότατο ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και εδώ στην περιοχή μας οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Μου φαίνεται αδιανόητο λοιπόν που τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το αγνόησαν, σε εισαγωγικά βάζω, σκόπιμα και δεν το ανέδειξαν ως μέγιστο κατά την άποψή μου θέμα εθνικού χαρακτήρα. Το νομοσχέδιο συνάδει με τις συγκυριακές πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι η κυβέρνηση παραμένει εγκυστρωμένη στη δογματική νεοφιλελεύθερη πολιτική του Λεσεφέρ, της πολιτικής που περιλαμβάνει το ολοκληρωτικό ξεπούλημα όλων των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων της χώρας, υπονομεύοντας το μέλλον και την ελπίδα της για βιώσιμη ανάπτυξη, σημείωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο βουλευτής Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνγκης. Ξέρετε, η θέση του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, διαχρονικά είναι σταθερή. Λέμε ναι στη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με όρους και προϋποθέσεις. Ειδικά όταν αφορά πύλες εισόδου στην πατρίδα μας, πύλη εισόδου ουσιαστικά όπως είναι αυτό το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τρίτο στην τάξη στην πατρίδα μας, το οποίο είναι πύλη εισόδου στην Ευρώπη και όχι μόνο. Θεωρούμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε παραχώρηση δεν μπορεί παρά να γίνεται μόνο στα πλαίσια παραχώρησης χρήσεων συγκεκριμένων και όχι της διοίκησης αυτής καθ' αυτής του λιμανιού. Θεωρούμε ότι το λιμάνι είναι σημαντικό τόσο για το σύνολο της πατρίδας μας, για την επικράτεια δηλαδή, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα και η οποία αφορά τόσο το λιμάνι του Πειραιά, όσο και τα λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα οποία εκποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
εκποιήθηκαν με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου. Την ίδια ακριβώς στρατηγική και τακτική ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Θεωρούμε και θεωρούσαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτές οι τακτικές δεν έχουν να κάνουν με τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων. Για την αναγκαιότητα τα λιμάνια να είναι πύλες εισόδου, πύλες ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Λόγος για τον οποίο και δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, όπως καταλαβαίνετε. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους και με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ, στο σύνολό της. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού, διαφημίσεις, σε λίγη ώρα με τον Δημήτρη Βιάνκη, τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, θα κάνουμε μια συζήτηση στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο Παρασκευή. Οι άνεμοι το πρωί θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα πλέουν με την ίδια ένταση και κατεύθυνση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 18 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Η υγρασία σε χαμηλά ποσοστά την ημέρα. Το βράδυ θα αγγίξει το 80%.